Προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χαρακτήρισε ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης την κατάσταση στις εργατικές κατοικίες Χριστού Βορβασίου, λέγοντας ότι μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Δημαρά, το πρώτο ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία το Υπουργείο είναι η εκκρεμότητα που αφορά την κάθετη ιδιοκτησία, στην οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα παρέμβασης οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Το δεύτερο για το οποίο δεσμεύτηκε με τη σειρά του να αναλάβει δράση ο βουλευτής είναι να ενεργοποιήσει τοπικούς φορείς και κυρίως τον Δήμο στην ανάληψη ευθύνης πρωτοβουλίας ανάπλασης του συγκεκριμένου συγκροτήματος, αξιοποιώντας το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Γιάννη Τζούμα, τον Διευθυντή της Αλήθειας. Γιάννη, είδαμε πριν, αναβαθμίζεται ενεργειακά το επιμελητήριο, γίνεται μια καλή δουλειά, τουλάχιστον όπως φαίνονται, αλλάζουν κτίρια, αλλάζει η όψη πόλη. Αλλά στη Σαρακίνα τα πράγματα μένουν τα ίδια. Κοίταξε, Ευαγγελίο, θυμάμαι ότι τον εαυτό μου το 1985, όταν έκανα ρεπορτάζ για την εφημερίδα του Συλλόγου Χίου Φοιτητών, Χιώτικη Φωνή τότε, μηνιαία εφημερίδα, και έκανα ρεπορτάζ για τα προβλήματα των κατοίκων των πολυκατοικιών Βορβασίου. Έχουν περάσει πόσα χρόνια είναι τώρα? 35, 39 χρόνια, 35 χρόνια. Πάμε, 35 χρόνια. Πάμε, βαδίσουμε και τα 40 χρόνια. Στρογγυλοποίησαμε. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Ποια είναι διαφορά? Τότε είχε ανθρώπους, τώρα δεν έχει. Επίσης, οι πολυκατοικίες, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, αποδίδηκαν αντισεισμικές, καθότι δεν έχουν πέσει σε κανένα σεισμό που έγινε σε άλλο μέρος του πλανήτη. Σε τελική ανάλυση, είναι φιλότιμη η προσπάθεια που κάνει ο βουλευτής να το εντάξει σε αυτό το μέτρο για την αστική ανάπλαση. Πλην όμως δεν καταλαβαίνω αν αυτό το πράγμα πλέον θέλει εξοραϊσμό ή θέλει γκρέμισμα. Και με δεδομένο ότι δεν έχουμε και κατοίκους πλέον. Δεν υπάρχουν κάτοικοι πια. Υπάρχουν κάτι κάτοικοι οι οποίοι ενοικιάζουν, στους οποίους πρέπει να απαγορευτεί η ενοικίαση ή καλύτερα να απαγορευτεί στους ενοικιαστές. Στους ιδιοκτήτες να νοικιάζουν. Αυτές οι κατοικίες έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχουν αδειάσει. Για λόγους ασφαλείας των ανθρώπων. Άλλοι τα έχουν απαξιώσει τελείως, άλλοι τα έχουν πουλήσει, άλλοι τα έχουν κληρονομήσει να ξεφορτωθούν. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν παίρνει βελτίωση. Εδώ δεν μιλάμε για ανάπλαση. Εδώ μιλάμε για κάτι κατοικίες οι οποίες είναι αμαρτωλές από τα θεμέλια μέχρι πάνω. Οι οποίες δεν κατοικούνται πλέον. Επαναλαμβάνω, ο βουλευτής κάνει προσπάθεια φιλότιμη. Αλλά ο Δήμος Χίου πώς θα δικαιολογήσει η ανάπλαση? Βλέπεις τι διαφορετικό πράγμα είναι. Άλλη ανάπλαση στον οίκο του στο λιμεναρχείο, άλλη ανάπλαση στο. Στο επιμελητήριο. Ανάπλαση στο. Όλα αυτά τέλος πάντων που ετοιμάζουμε στο κέντρο της πόλης. Στο Ομήριο. Αλλά... Στο εργατικό κέντρο. Κτίρια μεγάλα μες στην πόλη. Οι κατοικίες αυτές ονομάστηκαν κατοικίες της Σαρακίνας, ξέρετε γιατί. Γιατί εκείνη την εποχή, στην μαυρόασπρη τηλεόραση που υπήρχε τότε, που είχε κάθε σπίτι και μια γειτονιά και τότε άρχισε να βάζει τηλεοράσεις ο Κάρος Δαγλής με βοηθό Παραγιουδάκη, το Γρηγοράκη, το Σταμάτη. Καταλαβαίνετε τώρα πόσα χρόνια πήγαμε, μισό αιώνα πίσω τώρα. Εκείνη την εποχή λοιπόν έπαιζε το σύριαλ «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» και υπήρχε από τη μια ηλικόβρεση και από την άλλη Σαρακίνα. Και ο λαός την ονόμασε Σαρακίνα λόγω ακριβώς ότι εκεί μέναν φτωχοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, με οικονομικά προβλήματα, με χαμηλό οικονομικό προφίλ. Έχει περάσει, παιδιά. Πλησιάζουμε το μισό αιώνα. Δεν φτιάχνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος ανάπλασης, εκτός αν αυτό εννοεί ο βουλευτής, όπου πραγματικά θα ισοποιηθούν όλα και θα μείνει ένας πολύ ωραίος χώρος για να μπορεί ο κόσμος να αθλείται, να κάνει περίπατο, ένα χώρο να ψυχείς κλπ. Άλλη ανάπλαση, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν βλέπω, επαναλαμβάνω, όντας, κάνοντας εκεί ρεπορτάζ από το 1985. Δεν είναι καλά πια. Άρα μένει να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο βουλευτής και πότε θα γίνουν όλα αυτά και απλά και να ευχηθούμε να μην είναι μία εξαγγελία ακόμη που θα πάει να προσθεθεί σε αυτές που έχουν προηγηθεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.